Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Moto in Action. Εμείς εδώ με τον Μπορντουροψάλιδο, αλλά εσείς θα δείτε Honda SH150. Αμέσως μετά θα δούμε πάλι το φίλο μας τον Σπύρο Κούτρα, γιατί θα μιλήσουμε για φερνάρισμα. Και επειδή θα μας μείνει χρόνος, θα δούμε και νέα από την παγκόσμια αγορά και επικαιρότητα της μοτοσυκλέτας. Το Moto in Action αμέσως τώρα ξεκινάει. Φίλε, ψάχνω να βρω κάτι καθημερινό, να κάνω τις δουλειές μου, να πηγαίνω στις καθημερινές μου μετακινήσεις με άνεση, ποιότητα, ασφάλεια οπωσδήποτε και πολύ χαμηλή κατανάλωση. Θέλω δηλαδή κάτι διεκπεραιωτικό, αλλά με στυλ. Έχω μάθει ότι έχει έρθει και το νέο SH150. Πολύ σωστά. Καταρχάς, σίγουρα κοιτάς λάθος εδώ πέρα. Κοιτάω λάθος, αλλά θα αφήσουμε ανοιχτούς λογαριασμούς, μου φαίνεται εδώ πέρα. Goldwing 1800. Ακριβώς. Για την Goldwing θα μιλήσουμε κάποια άλλη φορά. Πάμε να δούμε το SH150. Οπωσδήποτε, πάμε να δούμε νέο SH150. Αλέξανδρε, τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο, έτσι. Πολύ ανανεωμένο και το καταλαβαίνεις από την πρώτη ματιά ότι είναι πραγματικά το νέο SH. Άλλο σκούτερ. Ακριβώς. Μιλάμε για μια εντελώς καινούργια μοτοσυκλέτα. Είναι μια εντελώς καινούργια μοτοσυκλέτα, σκούτερ όπως θέλεις πες το. Λοιπόν, άπου θα κάνουμε. Θα το πάρω για δοκιμή. Θα ξεκινήσω δηλαδή από αυτό. Θα πάρω το SH να κάνω τη δοκιμή. Δεν θα το πάρω για μία-δύο ώρες. Μία εβδομάδα κρατάει το Moto in Action τις μοτοσυκλέτες και τα σούδε των δοκιμών. Θα έρθω να σου πω τη γνώμη μου και εσύ θα μου πεις ό,τι έχει να κάνει με τεχνικά χαρακτηριστικά και τέλος πάντων με νούμερα. Συμφωνεί. Άρα τα λέμε σε μία εβδομάδα από τώρα. Στο τηλεοπτικό χρόνο. Πολύ γρήγορα. Όλα γίνονται μαγικά. Λοιπόν, SH150 και η Honda μας λέει ότι είναι κάτι καινούριο. Και εγώ επιβεβαιώνω αυτό που λέει η Honda, ότι πραγματικά είναι κάτι καινούριο και θα συμπληρώσω ότι είναι premium. Θα σου πω μερικά στοιχεία που δεν ξέρω πόσο το έχεις οδηγήσει εσύ, θα μου πεις κιόλας αν συμπίπτουνε. Καταρχάς, ναι, έχουμε υψηλή ποιότητα κατασκευής. Το βλέπουμε κατευθείαν. Από τη βαφή, από τη συναρμολόγηση, από τη σέλα, από τη λειτουργία, από τα πάντα. Δεύτερον, πόσα κυβικά είναι. Με λεπτομέρεια, πόσα κυβικά είναι αυτό ακριβώς. Είναι 157 κυβικά. 157. Λοιπόν, στο λόγο μου νόμιζα ότι ήταν 200. Γιατί είναι γεμάτο. Δηλαδή και 200 να μου λέξει ότι ήταν, θα το πίστευα. Δώσε μου και μία τιμή σε υποδύναμη. Είναι 16,9 ύπους. Ναι. Στις 8.500 στροφές. Πιο δυνατό από το προηγούμενο μοντέλο. 16,9 στις 8.500 δηλαδή. Έχουμε παραπάνω υποδύναμη από το προηγούμενο μοντέλο. Λοιπόν, το νούμερο από μόνο του δεν εντυπωσιάζει. 16,9 ύπη, λες εντάξει, δεν θα πηγαίνει. Όμως αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όταν θα οδηγήσουμε και εισπράττεις πραγματικά τι γίνεται. Όταν ανοίξεις τον γκάζι και ξεκινάς. Δεν ξέρω, το έχεις οδηγήσει πολλές φορές, φαντάζομαι. Ξεκίναγα το φανάρι, έφευγα και τι γινότανε. Τα πρώτα 80 χιλιόμετρα τα είχα εύκολα. Έτσι. Εσύ που δεν τρως πολύ το φαγητό σου όπως εγώ, μπορεί να έχεις τα πρώτα 82 χιλιόμετρα εύκολα. Ωραία.
αυτό τι σημαίνει, ότι μέχρι το επόμενο φανάρι σε ανοιχτούς δρόμους, στην περίμετρο της πόλης, δεν έχουμε αυτοκίνητα και άλλα δίκυκλα δίπλα μας. Είμαστε γρήγοροι μέχρι το επόμενο φανάρι. Και έφτασα στο επόμενο φανάρι γρήγορα και το παράκανα και το πατάω και μία τα φέρα που λες, Αλέξανδρε, μη σου πω ότι τα πάτησα δύο. Και το μπρος και το πίσω. Φίλε, φρενούκλες. Φρενούκλες, φρενάρες, ολέ. Έπιεσά το και μπήκε όταν έπρεπε, όπως έπρεπε. Το πίσω μου έκανε λίγο. Αυτό το είχα κάνει και στην παρουσίαση του Rebel. Το μπροστά όμως ήταν καρφώθηκε. Δεν το συζητάμε. Γκάζι και φρένα πάνε μαζί στο κομμάτι της αίσθησης και του βάρους. Πόσα κιλά είναι? 134,1 κιλά γεμάτο. 134,1 γεμάτο με τι? Με την πεθερά μου μαζί? Χωρίς την πεθερά. Καύσιμα, λάδια, υγρά φρένα, τα πάντα. Έτοιμο προς λειτουργία. Ωραία. Τα πάντα όλα γεμάτο. Όταν λες καύσιμα, για πόσα καύσιμα? 7 λίτρα είναι το ρεζερβουάρ του. Γεμάτο. Ωραία. Έχουμε λοιπόν 7 λίτρα καύσιμο. Εγώ σε μία εβδομάδα, σε 7 μέρες που το είχα, δεν έβαλα βενζίνη. Έκανα πολλά χιλιόμετρα. Έκανα πάνω από 250 χιλιόμετρα. Και δεν έβαλα βενζίνη. Δεν ξέρω πώς ακόμα μπορούσα να κάνω. Τι κατανάλωση περίπου μας δίνει κοντά? Με μία κατανάλωση περίπου στα 2 λίτρα με 100 χιλιόμετρα είναι λογικό το ότι δεν χρειάζεται καύσιμο. Έχει μια αυτονομία πάνω από 300 χιλιόμετρα. Σωστά λοιπόν, τα 250 χιλιόμετρα με κάνανε να έρθω εδώ πέρα πάλι στη Honda 46 και να έχω και σχεδόν δύο παύλες καυσίμου ακόμα για να κάνεις και καμιά βόλτα εσύ. Οπότε έχουμε μια κατανάλωση κοντά στα 2 λίτρα, 10% ίσως ανέβει πάνω, 10% ίσως μείνει πιο κάτω. Λοιπόν, έχουμε και το, όπως λέω εγώ χαρακτηριστικά, είχα πει και στην παρουσίαση στην Τίνο που είχα πάει για το PCX το 150, το σταμάτα ξεκίνα. Δύο λόγια για το σύστημα της Honda που όταν το ενεργοποιήσουμε, τι ακριβώς κάνει? Όταν σταματάμε στο φανάρι, μετά από 2-3 δευτερόλεπτα σβήνει ο κινητήρας της μοτοσυκλέτας για οικονομία καυσίμου και μόλις ξανανοίξουμε τον γκάζι, παίρνει αυτόματα μπροστά και ξεκινάμε. Οπότε έχουμε και αυτό το νέο σύστημα που μας κάνει μια σοβαρή οικονομία καυσίμου και όλα πάνε καλά. Λοιπόν, να σου πω και κάποια πράγματα που εγώ περίμενα να είναι λιγάκι πιο large, ήταν λίγο φιδωλή Honda στο κομμάτι των χώρων που έχει κάτω από τη σέλα, που ανοίγει με το ηλεκτρομαγνητικό κλειδί, πατάς το κουμπί, κλακ ανοίγει η σέλα και έχουμε ένα χώρισμα στη μέση. Ήθελα λίγο παραπάνω χώρο. Γιατί υπάρχει αυτός ο περιορισμός? Ο χώρος κάτω από τη σέλα έχει μεγαλώσει, είναι 28 λίτρα, χωράει ένα free face κράτος και έχουμε επιπλέον χώρο που ελευθερώθηκε λόγω της μεταφοράς του ρεζερβουάρ μπροστά. Έχουμε παραπάνω χώρο από το προηγούμενο μοντέλο και πάλι δεν είναι αυτό που θα ήθελε ένας στην καθημερινή του μετακίνηση, έτσι? Μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα με μεγάλους τροχούς, έχουμε 16 τροχούς μπρος και πίσω, γι' αυτό έχουμε αυτό το χώρο αποσκευών. Εδώ θα συμφωνήσω 100%, ουσιαστικά δηλαδή η Honda έχει ανταλλάξει τη διάμετρο του οπίσθου τροχού με κάποια λίτρα. Ακριβώς. Και φαντάζομαι αν δεν το έκανε αυτό θα ήταν πολύ ψηλό. Θα ήθελε έναν αναβάτη για να το θεωρήσουμε ότι εντάξει πατάει και δεν πατάει ένα 80+. Okay. Εντάξει, με την παγκαζιέρα τι γίνεται, είναι εξτρά? Η μοτοσυκλέτα βγαίνει και χωρίς βαλίτσα και σε έκδοση με smart box που είναι ακριβώς αυτό. Smart box δηλαδή ανοίγει με το κουμπί. Ανοίγει μαγνητικά, χωρίς κλειδί, πατάμε το κουμπάκι και ανοίγει. Ωραία. 35 λίτρα. 35 λίτρα, εδώ βάζουμε full face κράτος κανονικά. Οπότε με το συνδυασμό είναι εργονομικά τα πράγματα. Έχουμε εδώ πέρα μπροστά και ένα μανταλάκι, να το πούμε. Αυτό εδώ πέρα το σύστημα που κρεμά τα πάντα. Ακριβώς από κάτω ένα πορτάκι. Και όπως έπαιζα με τα κουμπιά, τι γίνεται ξαφνικά? Πραπ! Ανοίγει. Αλλά πραπ, έτσι. Όχι απλά άνοιξε. Και μάλιστα πήγε και στο πλάι. Ακριβώς. Σαν μπουκαπόρτα πολεμικού πλοίου. Μου άρεσε αυτό. Χαίρομαι που το είδες, γιατί δεν χρειάζεται να το χρησιμοποιήσεις. Ακριβώς. Ούτε έβαλα, ούτε έβγαλα τίποτα, ούτε βγήκε τίποτα να με φάει. Φώτα, έτσι. Φωταρές. LED φώτα και στη μεγάλη και στη μικρή σκάλα. Πολύ δυνατά κάνουμε τη νύχτα μέρα. Φαντάζομαι το οδήγησες και βράδυ τα είδες. Βρε και βράδυ το οδήγησα και μέρα και απόγευμα και ξημερώματα. Δεν σταμάτησα το οδηγό γιατί έκανα πραγματικά πάρα πολλές δουλειές. Μέσα μια εβδομάδα 250 χιλιόμετρα δεν είναι λίγα. Σημαντικότατο να πούμε εδώ, φίλε μου, και για τη θέση οδήγησης, έτσι. Τι γίνεται με τη θέση οδήγησης? Έλα από εδώ να σου δείχνω διάφορα πράγματα. Λοιπόν, καταρχάς είναι εύκολο για έναν αναβάτη που είναι στο μέσο ανάστημα, όλα σε ψηφιακές γωνίες, δηλαδή από ένα 75+ μέχρι ένα 80 παρακάτω. Το τιμόνι τόσο μεγάλο όσο πρέπει να διαχειρίσει τα κιλά. Πόσα κιλά πόσο ήτανε? 134. Το έχεις εύκολα, γιατί έχεις καλό τιμόνι, έχεις καλή γωνία στο σώμα, οπότε όλα είναι θετικά. Έχεις ένα μικρό πάτωμα, αλλά εντάξει, θα κουνάς και λίγο τα πόδια. Δεν θα χορέψεις τώρα εδώ πέρα, επειδή ζει υπέκυχο. Έχει περιθώριο. Σφιχτή σέλα, αλλά σωστή.
θα σου πω την αλήθεια ότι και να ρωτήσεις τις συνθέσεις, έχουν ένα σπορ χαρακτήρα. Εγώ προφόρτησα δύο θέσεις. Τα ελαττήρια είμαι ένα 77, το λέω και το ξαναλέω, οπότε τα σφίξα λίγο τα ελαττήρια, τα κούρδισα παραπάνω και είδα πραγματικά ένα πολύ στιβάρο σκούτερ που έστριβε, γκάζανε χωρίς να κάνει κόλπα. Με φαίνεται έχει και traction control. Να τονίσουμε εδώ ότι έχει και traction control. Είναι το μοναδικό στην κατηγορία που το διαθέτει το σύστημα ασφαλείας αυτό, το οποίο αν χρειαστεί μπορεί να μας σώσει από μια δυσάρεστη κατάσταση. Λοιπόν, να σου πω κάτι που δεν θα χρειαστεί σε ένα μέτριο έως και πολύ καλό δρόμο. Γιατί δεν θα χρειαστεί? Γιατί πολύ απλά η 16 ζάντα θα σε σώσει από γλιστρήματα. Το καλό σύνολο. Η καλή ανάπτυξη που έχει πίσω. Όχι η πάρα πολύ καλή, αλλά κάτι αρκετά παραπάνω από διεκπεραιωτική. Θα σου δώσουν την αίσθηση και δεν θα σε αφήσουν να κάνεις γλίστημα. Όμως, όταν βρέξει και τα πράγματα είναι πιο slide, εκεί πέρα το traction control θα σώσει κάποιες ψυχές και κάποια παρκαρισμένα αυτοκίνητα από αυτούς που έχουν βαρύ χέρι. Ναι φίλε, μου κάνει. Δεν μου λες, εδώ τι κόσμος έρχεται και ρωτάει για το S150, γιατί φαντάζομαι γίνεται πανικός. Αυτό τη στιγμή είναι ένα best seller στην ελληνική αγορά. Ηλικιακά δηλαδή. Καταρχάς, μιλάμε για κατόχους διπλώματος Α2, οπότε μιλάμε για ηλικίες από 20 και πάνω. Συνήθως ηλικίες άνω των 30, κάποιος που θέλει μια μοτοσυκλέτα για καθημερινή χρήση, για να πηγαίνει στη δουλειά του, για να τα συνδυάζει όλα, με την ποιότητα κατασκευής βέβαια του SH και την ποιότητα κίνησης του SH. Αυτό είναι το κοινό. Νομίζω ότι είναι κατάλληλη για σένα. Ποιότητα κίνησης, ποιότητα κατασκευής, στιβαρή αίσθηση και το βγάζει τόσο όσο για τα κυβικά. Και δεν είπαμε κάτι και για τη σέλα αυτού του ανθρώπου που είναι ο συνεπιβάτης, ότι ναι, θα κάτσει ο συνεπιβάτης και θα περάσει και καλά. Άμα ο συνεπιβάτης είναι σε σωστή γωνία και ο οδηγός οδηγάει σωστά έτσι όπως πρέπει. Άρα εδώ μιλάμε για ένα σύνολο εργαλείο που μπορείς να πας να κάνεις και τις εκδρομές σου, τις βόλτες σου. Εντάξει, δεν θα ταξιδέψεις, αλλά σίγουρα στα νησάκια σου θα πας και με ένα ρεζερβουάρ θα δεις ακόμα και μεγάλα νησιά. Η ερώτηση τώρα, η τελευταία που πρέπει να κλείσουμε, είναι η εξής απλή και λογική. Ποια είναι η τιμή του SH150? Καταρχάς, όπως είπαμε, έχουμε τρεις εκδόσεις. Σκέτη μοτοσυκλέτα είναι στα 3.950. Όταν λέμε σκέτη, τι εννοούμε? Χωρίς τη βαλίτσα. Μάλιστα. 3.950 ευρώ χωρίς βαλίτσα που κάθαμε τώρα. Αχ, και κάνω και τις διατάσεις μου, ναι. Ακριβώς. Ωραία, για πες. Στην έκδοση με τη smart βαλίτσα που ανοίγει ηλεκτρομαγνητικά, ναι, είναι στα 4.250. Όπως περιμένε, ναι, εντάξει. Και έχουμε και την έκδοση accessories pack που είναι με smart βαλίτσα, ανεμοθώρακα και φούρτες. Τα πάντα όλα. 4.590. 4.590 το top μοντέλο και κάτω από 4.000, 3.950 είναι το μοντέλο το πιο απλό αλλά λειτουργικό και το ίδιο ουσιαστικό. Ακριβώς. Φίλε Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βόλτα καταρχάς που μου άδειωσες να κάνω, που με άφησες να κάνω πάνω στο εσύ και έκανα πάρα πολύ δουλειά, να σου πω την αλήθεια. Πέρασε πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Εγώ τώρα φεύγοντας θα πάρω ένα άλλο Honda να κάνω τις βόλτες μου και τα σχετικά. Καλή συνέχεια, καλές πωλήσεις. Αν και δεν χρειάζονται ευχές, γιατί εδώ μιλάμε για το best seller της αγοράς. Αυτό όμως που χρειάζεται και πρέπει να πούμε είναι σε όλους εσάς που μας βλέπετε ότι ό,τι και να οδηγάτε, όπως και να οδηγάτε, όπου και να οδηγάτε, δεν ξεχνάτε να φοράτε πάντα όλους σας το μοτοσυκλετικό εξοπλισμό.